Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα ξεχασμένο δάσος, υπήρχε ένα μακρινό χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια που τα λέγανε Στρούμ. Ήταν γεμάτα χαρά και καλοσύνη. Στο ίδιο δάσος όμως ζούσε και ο Δρακουμέλ, ένας φοβερός μάγος. Πόσο σας μισώ, απάσια στρουμφάτα! Για νέο μας το λες! Δεν γλιτώνετε, μια μέρα θα πέσετε στα χέρια μου και τότε αλίμονό σας! Θα σας πιάσω, μια μέρα θα βρω το χωριό σας, που θα μου πάει! Μέχρι τώρα δεν το βρήκε. Αν λοιπόν κάποια φορά βρεθείτε σε αυτό το δάσος, σίγουρα θα ακούσετε τον απέσιο Δρακουμέλ. Και αν είστε καλά παιδάκια, πολύ πιθανό να συναντήσετε και τα στρουμφάκια. Τα μαγικά διαμάντια. Βρήκες τίποτα, Προκόπη? Όχι, τίποτα, Παπαστρούμφ. Αχ, Παπαστρούμφ, αυτή η ζέστη είχε ξεράνει τα πάντα. Όπως πάμε, αν δούμε τίποτα φαγός μπορώ να μου γράψετε, έτσι? Κι όμως, ο Μελένιος και ο Σκουντούφλης ψάχνουν ακόμα. Ίσως αυτοί να είναι πιο τυχεροί. Το ελπίζω. Φιλαράκουμε, αν δεν βρούμε σύντομα κάτι να τρώγεται, θα στρουμφιστούμε από την πείνα. Ναι, σου πω, λίγη δίαιτα δεν έβλεπε κανένα. Ας υπογράφουνε πιο όμορφα τα μαγουλά μου. Όπως και τα παίδια σου. Ναι, αυτό με αυκημένη. Τι θα κάνω τώρα, μου λες? Μάλλον, φίλε μου, θα συνεχίσεις το ψάξιμο για τρόφιμα μαζί μου. Μελένιε, νομίζω πως θέλει να μας το δώσει. Ευχαριστούμε πολύ, μα δεν γίνεται. Ναι, βέβαια, έχεις και εσύ τα μικρά σου που θέλουνε τάισμα. Καλά, αφού επιμένει. Σε ευχαριστούμε πολύ, θεία Σκιουρίνα. Επιτέλους να φάμε. Και έχω μια πείνα από... Μια στιγμή, με τους φίλους μας, τι θα γίνει? Έχεις δίκιο, πρέπει να τα μοιραστούμε μαζί τους. Περίμενε. Τι θα λέγεις εσύ αν τρώγαμε πρώτα το δικό μας μερίδιο, ε? Μην είσαι ανυπόμονος, το χωριό μας βρίσκεται μονάχα δύο βήματα από εδώ πέρα. Περίμενε με, θα πάω να το φέρω. Άγια βοήθεια! Ας το καλό, εξαφανίστηκε. Σκουντούφλη, είσαι καλά? Καλά, ευχαριστώ. Μα το βαλανίδι μας κατρακύλησε εκεί κάτω. Θα πρέπει να πάμε να το πάρουμε. Θα βάλεις το μαχιάσο, καλέ. Ψιψινέλ, άσε τις ξυπνάδες. Τα τρόφιμα μας τελειώσανε. Γι' αυτό φάει τον ροζούμουσι χωρίς πολλές κουβέντες. Καλά, ντε, ένα αστείο είπα. Αιδία. Τρελάθηκες, Πιψινέλ. Τι έχει αυτή η σου πίτσα και σε πείραξε? Τι έχει? Χάλια είναι, δεν τρώγεται με τίποτα. Φρίκι. Τι θα κάνουμε, Πιψινέλ μου? Χαθήκαμε, δεν υπάρχει τίποτα να φάμε σε ολόκληρο το δάσος. Τι τραγωδία είναι αυτή? Για μια στιγμή. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να φάμε. Να γλύφομαι? Να γλύφεσαι. Μικρές γαλάζιες λιχουδιές που λέγονται στρουμφάκια. Άντε να δούμε. Εάν η πείνα τα έχει εξαντλήσει, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πιάσουμε. Μελένιε. Όπω, κοίταξε εκεί! Αχ! Αχ, θα τρελαθώ! Φαγητά είναι! Ολόκληρο βουνό από τρόφιμα! Αχ, σωθήκαμε! Πάμε να φωνάξουμε τον Παπαστρούφ! Ζήτω! Παπαστρούφ! Παπαστρούφ! Βρήκαμε τρόφιμα! Ένα ολόκληρο βουνό! Δηλαδή μια σπηλιά με ένα βουνό από τρόφιμα! Όλα και όλα κατεψυγμένα, ε! Ζήτω, γιουπί! Εμπρός, παιδιά μου! Πάρτε εργαλεία για σκάψιμο και πολλά καλάθια! Ναι! Όμως κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Λα 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 λα
στρουφάκια. Ελάτε στο θείο Δρακουμπέλ που σας αγαπάει. Που κρύβεστε. Βγείτε έξω, σας περιμένω. Που να πάρει. Πάλι με ξέρανε. Αν δεν πιάσω γρήγορα ένα στρουμφάκι, δεν θα βλέπω πια μπροστά μου από την πείνα. Αχα! Σίγουρα θα έχει κι άλλα βελανίδια εκεί πάνω. Φέρτε τα κάτω γρήγορα. Άουτ, στο κεφαλάκι μου, μια. Ωραία, πολύ ωραία. Κοίταξε πόσα πέσανε στο σινέλ. Αυτό έλειπε τώρα. Να μας κάνουν ό,τι θέλουν τα σκιουράκια. Καλέ, μια αρκούδα. Και το έλεγα εγώ. Καλύτερα να κυνηγάς τρουφάκια παρά βελανίδια ψιψινέλ. Σου συστήνω σαν μεγαλύτερό σου. Καιρός ήταν. Ορίστε, παρακαλώ, φαγητό για ένα χρόνο. Μπράβο σας, παιδιά μου, σωθήκαμε. Μονάχα που είναι κατεψυγμένα. Δεν πειράζει, να αρχίσουμε το σκάψιμο. Εγώ πρώτος, παιδιά, εγώ. Όχι, εγώ πρώτος. Γιατί εσύ και εγώ. Παιδιά, μόλις τελειώσω θα φάω και το μεγάλο κόκκινο μήλο. Κι εγώ εκείνο το πορτοκάλι. Κι εγώ εκείνο τα στρουμφόμουρα. Κι εγώ αυτό το τέτοιο το, πώς το λένε, μωρέ παιδιά, πώς το λένε. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Ενά, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται σκέτη λιχουδιά. Κάποιος είναι εκεί μέσα, στα σίγουρα. Τώρα θυμήθηκα. Τι πράγμα! Υπάρχει ένα παλιό στρούμφο παραμύθι για ένα γίγαντα που έκλεψε το φαγητό των στρούμφ πριν πολλά πολλά χρόνια. Εξαιτίας όμως της λεμαργίας του έγινε κατεψυγμένος για να μάθει να φέρεται πριν προλάβει να φάει ούτε ένα κουκούτσι. Μέχρι λοιπόν να πέσουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω σε αυτό το μαγικό διαμάντι για να λυθούν τα μάγια, όλα θα μείνουν παγωμένα. Και πώς να μπήγες εδώ μέσα, αδύνατο! Δηλαδή δεν θα φάμε τίποτα. Έχω τη γνώμη ότι εγώ βρήκα τη λύση, μπαμπαστρούφ. Και άκουσε, να σου πω. Δηλαδή, να σου πω. Άκουσε, ξεφτέρι μου, είσαι ξεφτέρι. Έλα λοιπόν, με λένε, δώσε μου το καθρέφτη σου. Α, ωραία. Μα δεν το καταλαβαίνω, ψιψινέλ. Τα πόδια μου μόλις και τα αντέχω πια και στρουμφάκια πουθενά. Θα έλεγε κανείς πως άνοιξε η γη και τα κατάπιε. Αχά, τι βλέπω εδώ πέρα. Ένα στρουφοκαθρέφτης. Μυρίζομαι στρουμφάκια, νιάρ. Θα πάθω, δεν μπορώ. Τις δυνατές συγκινήσεις. Αυτή τη φορά τα στρουμφάκια είναι δικά μου. Δικά μας. Λίγο πιο ψηλά στρουμφίτα. Λίγο πιο πάνω. Λίγο αριστερά και πάλι δεξιά. Λίγο επάνω. Λίγο επάνω. Αυτό είναι. Τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Επιτέλους θα φάμε! Θα φάμε! Ζητώ! Φαγητό! Ένα βουνό αποτρόφιμα! Και το πιο καταπληκτικό διαμάντι που έχω δει στη ζωή μου! Καλέ, θα τρελαθώ! Τι να πρωτοφάω! Με το μαλακό, παιδιά, με το μαλακό! Εσένα, διακαθές! Εντάξει, παιδιά μου! Αυτά μας φτάνουνε! Πάμε τώρα! Μα, Παπαστρούφε, εμείς μόλις αρχίσαμε! Λιχούδι. Καλά, μπαμπαστρούμ. Κόκκου. Άσε μας να φύγουμε απέσια, Δρακουμέλ. Αλλιώς θα το μετανιώσεις πολύ πικρά, σου λέω. Κι εγώ σου λέω πως ήρθε η ώρα σας, ανόητε. Και μη με απειλείς εμένα, γιατί... Οι απειλές δεν μας τρομάζουνε. Όλα τα τρόφιμα ανήκουν σε μένα και μόνο σε μένα. Μα πρώτα θα πάρω το καινούργιο μου διαμάντι. Και μετά θα κάτσω και θα τα φάω όλα μόνος μου. Ωραίο αχλάδι. Όσο για σας τρουφάκια μου, θα σας φάω σε λίγο για επιδόρπιο. Τα αχλάδι μου. Εγώ στα είπα, Δρακουμέλ. Μη θυμώνετε, κύριε γίγαντα. Αστεία το έκανα για να γελάσουμε. Κρυάδες. Σωστά, κρυάδες. Σάχλες, πούχλες, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Μα δεν φταίω εγώ, τα στρουμφάκια φταίνε. Μπήκανε κρυφά εδώ πέρα και θέλουν να σας κλέψουνε. Γι' αυτό στη θέση σας θα τους έδινα ένα καλό μάθημα. Ρεά.
Παιδιά, τρέχετε γρήγορα να σωθούμε. Τη στρουμφίσαμε, ο γίγαντας μας έκλεισε την έξοδο. Τώρα θα το πληρώσετε. Σταμάτα, γίγαντα. Ορίστε. Ξέχασες τι έπαθες κάποτε επειδή ήσουν πολύ εγωιστής. Ναι, το ξέχασα. Δεν θα ήθελες να γίνεις πάλι κατεψυγμένος, ε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ας μοιραστούμε με τα τρόφιμα μεταξύ μας, εντάξει, Εντάξει. Εμπρός, παιδιά, πάμε. Περιμένετε. Πάρτε μαζί σας και το διαμάντι. Με κάνει και ανατριχιάζω. Δεν βλέπω πουθενά τον Δρακουμέλ. Γι' αυτό, παιδιά μου, προσοχή. Τα μάτια σας 14, έτσι. Καταλάβατε, ε? Μου τη δίνει το σκοτάδι. Αχ, τι γίνεται εδώ πέρα? Για τότε μας φέρουμε ένα στρουφάκι, κρατάω στα χέρια κόκκινο τα πρόθυμά σας όλα, αλλά και την τύχη σας, μπράβο μου. Πρόσεχε, Δρακουμέλ, γιατί θα το μετανιώσεις πικρά. Αυτό το διαμάντι κάνει τους εγωιστές κατεψυγμένους. Δεν θα με ρίξεις με αυτά, Μπαμπαστρούμφ. Θέλεις το διαμάντι για τον εαυτό σου. Μα είναι δικό μου, όπως και εσύ και τα τρόφιμα. Μα τι γίνεται? Θα τρελαθώ, καλέ, τι συμβαίνει? Αχ, μου σηκώθηκε η γούνα μου, ξεπάγιασα. Εγώ πάντως νομίζω ότι στα είπα, Δρακουμέλ. Παγωγόνο. Πάμε να φύγουμε, γρήγορα. Μπαστρούμφ, σε παρακαλώ, λύσε αυτά τα μάγια. Λυπάμαι, μου είναι αδύνατον. Αλλά μην ανησυχείς, Δρακουμέλ. Όταν ο ήλιος πέσει πάνω στο διαμάντι, τα μάγια θα λυθούν μόνα τους αμέσως. Αλλά μου φαίνεται ότι θα βρέξει. Μήπως έχει κανείς ομπρέλα? Βρέχει! Πέρασε η ξηρασία, παιδιά! Ζήτω, ζήτω! Καλέ μου, Παπαστρούμφ, μπορεί να κάνει και μέρες μέχρι να ξαναβγεί ο ήλιος. Δεν πειράζει, Στρουμφίτα μου. Εμείς δεν βιαζόμαστε καθόλου.